Ήταν μια πανηγυρική συνεδρίαση, Γιάννη, η τελευταία πρώτων ευρωεκλογών πριν ανοίξουν οι κάλπες και καταλαβαίνεις ότι ανέβηκαν πάρα πολύ οι τόνοι. Μια ολομέτωπη και σκληρή επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για όσα θέματα έχει στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Το μάτι, η συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη, αλλά και οι σκέψεις της κυβέρνησης να φέρει ένα πακέτο μέτρων για να μπορέσει να μετριάσει τα όσα έκανε τα τελευταία 4 χρόνια με τη δική της υπετιότητα. Αυτή την ώρα, Γιάννη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει για την Καβάλα, όπου θα πραγματοποιήσει αύριο μια περιοδεία στην Καβάλα και τη Δράμα. Ο ίδιος και τα στελέχη του παρακολουθούν τις εξελίξεις από το Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με τις ανακοινώσεις που ακούσαμε νωρίτερα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, Γιάννη, κάποια αντίδραση για αυτά, διότι δεν έχουμε και συγκεκριμένα πράγματα, θα τα μάθουμε αύριο, αλλά αυτό που μου επισήμαναν πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν συνδεθούμε ζωντανά στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι ούτως ή άλλως πρόκειται για αναμενόμενα μέτρα τα οποία ο κύριος Τσίπρας θυμήθηκε να πάρει μετά από 4 χρόνια για να μετριάσει τα βαριά μέτρα, περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ, που επέβαλε στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών με το δικό του τρίτο μνημόνιο. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, πώς ακριβώς αντιδρά όμως το γεγονός η Νέα Δημοκρατία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον την Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα θα φέρει την ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή και την επόμενη Παρασκευή θα πάμε σε ανοιχτή ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία περιμένει την αντίδραση του Πρωθυπουργού, έτσι όπως την διατύπωσε ο ίδιος, μετά την απόφαση να κατατεθεί η πρόταση μομφής κατά του Παύλου Πολάκη. Αυτό είναι το οποίο θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα το κάνει τη Δευτέρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό. Όπως επίσης τη Δευτέρα θα περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία και την κατάθεση, Γιάννη, της τροπολογίας για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ψήφισε. Από εκεί και πέρα περιμένουν, όπως λένε εδώ στην Πειραιώς, τις αποφάσεις και τις αντιδράσεις από πλευράς κυβέρνησης, αλλά σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν πως ό,τι και να κάνει ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του και οι υπουργοί, παραμένει το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια ο ίδιος έχει εφαρμόσει μια δυσβάσταχτη για τους Έλληνες πολιτική και πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Όλα τα υπόλοιπα λένε με νόημα, ναι. Θα τα πούμε στη Βουλή σε αυτό το τριήμερο, είτε είναι στην αρχή είτε στο τέλος της εβδομάδας. Οψόμεθα λοιπόν στη Βουλή και όχι στους Φιλίππους. Γιάννη Χριστάκο, σε ευχαριστώ πολύ.